Συνάδελφοι, για χαρά. Ακούμε αυτές τις μέρες στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα διάφορους να λένε ότι ο πόλεμος επισκιάζει τα πάντα. Το αντίθετο γίνεται. Ο πόλεμος φέρνει στην επιφάνεια πιο καθαρά ακόμα όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Οξύνει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα και φέρνει σε πρώτο πλάνο τους νέους μεγάλους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας. Πολύ περισσότερο δε που με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την ομολογουμένη γνώμη των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, να ανταποκρίνεται, λένε, η χώρα μας στις συμβατικές υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ, που την εμπλέκουν και εμπλέκουν το λαό μας άμεσα με την αποστολή στρατιωτικού υλικού και μετατρέπουν τη χώρα μας σε μαγνήτη αντιπίνων. Πληρώνουμε 5 δις ευρώ το χρόνο, στέλνουμε στρατιωτικές αποστολές έξω από τα σύνορα, πληρώνουμε δις ευρώ σε εξοπλισμούς για να ανεβαίνει και να στηρίζεται η πολεμική επιχειρησιακή ικανότητα των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα αυτά σε βάρος της ασφάλειας και ενάντια στα συμφέροντα του λαού μας. Σήμερα, συνάδελφοι, φωτίζονται ακόμη περισσότερο οι αιτίες για τις οποίες γίνονται οι πόλεμοι, και παρά τα διάφορα προσχήματα που χρησιμοποιούν τα υπεριαλιστικά στρατόπεδα για να τους δικαιολογήσουν, οι πόλεμοι, οι βομβαρδισμοί, οι επεμβάσεις δεν μπορούν να κρύψουν την πιο μεγάλη αλήθεια. Τόσο ο σημερινός πόλεμος στην Ουκρανία με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας, όσο και οι προηγούμενοι πόλεμοι και επεμβάσεις στον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται για ένα και μόνο λόγο. Για τα φράγκα γίνονται, συνάδελφοι, για να βάλουν στο χέρι πλουτοπαραγωγικές πηγές, για να ελέγξουν δρόμους μεταφοράς και να διευρύνουν τις σφαίρες επιρροής του ενός ή του άλλου υπεριαλιστικού στρατοπέδου, του ενός ή του άλλου ληστή. Και οι λαοί, τι γίνεται με τους λαούς? Οι λαοί πληρώνουν τα σπασμένα και κερδισμένοι βγαίνουν οι πετραλαιάδες, οι έμποροι των όπλων, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Οι λαοί πληρώνουν τους πολέμους με τη ζωή τους. Εμείς το λέμε σήμερα εδώ, από το βήμα της απεργιακής μας συγκέντρωσης, δεν διαλέγουμε ούτε τον ένα ούτε το άλλο στρατόπεδο των ληστών, και αυτό το υπογραμμίζουμε, γιατί βλέπουμε πάλι στις τηλεοράσεις ότι έχουν βγει στη γύρα και βγάζουν την ξυνήλα τους όλοι διάφοροι απολογητές του συστήματος, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων, και τα βάζουν με καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αντιπολεμικά συλλαλητήρια με σύνθημα ότι εμείς στο επίκεντρο έχουμε τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο, και δεν στοιχιζόμαστε πίσω από κανέναν ληστή. Και αυτοί, λοιπόν, οι απολογητές του συστήματος την πέφτουν στις καλλιτέχνες και προσπαθούν να κάνουν αυτό που επιχειρεί το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, να εργαλειοποιήσουν δηλαδή τον πολιτισμό, να εξισώσουν τον Τζαϊκόφσκι με τον Πούτιν, για να βγάλουν αθώους και να απενοχοποιήσουν τους άλλους μακελάριδες, δηλαδή το ΗΠΑ, τους ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, λοιπόν, από εδώ λέμε καθαρά ότι εμείς είμαστε με τους εργάτες, με τα συμφέροντά τους, ριχνόμαστε στον αγώνα με επίκεντρο ακριβώς αυτά τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λαών, που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Έχουν όμως να κερδίσουν πολλά αν δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια στις αιτίες που γεννούν τους πολέμους, που συνθλίβουν τις ανάγκες τους. Όλα όσα δημιουργεί αυτή η βαρβαρότητα, είτε έχουμε ανάπτυξη, είτε έχουμε μνημόνια, είτε κρίση, είτε βγαίνουν σε πρώτο πλάνο τα κανόνια και οι βόμβες. Ο λογαριασμός πάντα έρχεται σε εμάς, το φτωχό λαό. Συνάδελφοι, βιώνουμε μια κατάσταση και ξέρουμε από πρώτο χέρι, δεν είναι ανάγκη να μας το πει κανένας άλλος, ότι τα προβλήματά μας όλα οξύνονται.
Το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα έχει φτάσει στο Θεό και κατατρώει το εισόδημα. Το μεροκάματο δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Και δεν το λέμε απλώς για να το πούμε τυπικά εδώ σήμερα από την απεργιακή μας συγκέντρωση. Το λέμε γιατί είναι μια πραγματικότητα. Γιατί η θέρμανση για τις οικογένειές μας που και πριν τον πόλεμο έμοιαζε με είδος πολυτελείας για μας τους μεροκαματιάριδες, τώρα είναι μακρινό όνειρο. Με το πετρέλαιο να έχει φτάσει στο 1,70 ευρώ και το αέριο να έχει αυξηθεί 500 και 600% πάνω και να ακριβαίνει ακριβώς, γεμίζοντας από την άλλη μεριά με τεράστια κέρδη τις τσέπες των επιχειρηματιών της ενέργειας. Και δεν συζητάμε για τα καύσιμα. Την απάντηση άλλωστε την έδωσαν οι κυβερνώντες απροκάλυπτα, ξεδιάντροπα, μαζί με τα παπαγαλάκια τους, ότι τα καύσιμα είναι μόνο για τους πλούσιους, για μας, τους ανθρώπους του Μόχθου, προβλέπεται στην καλύτερη περίπτωση ποδηλατάδα, αν δεν έχουμε την υπομονή να στριμωχτούμε στις στάσεις με τις ώρες για να μπούμε σε κάποιο λεωφορείο να πάμε να βγάλουμε το ξεροκόμματο. Όλα ήδη έχουν πάρει τον ανήφορο, όλα τα προβλήματα οξύνονται, οι κίνδυνοι μεγαλώνουν και εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ το 2022 χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένο το κατώτερο μεροκάματο, χωρίς να έχουμε σύμβαση με τη χώρα μας να έχει μεταγραφεί σε ένα απέραντο ορμητήριο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα σε μαγνήτης για μεγαλύτερους κινδύνους. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει κάθε εργαζόμενος να αντιληφθεί την πιο μεγάλη αλήθεια, ότι μόνο με τους εργαζόμενους, εμάς τους εργαζόμενους πρωταγωνιστές, με δυνάμωμα το αγώνα σε όλα τα επίπεδα μπορούν να μπουν γερές βάσεις για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αυτή η βαρβαρότητα από τη σκοπιά των δικών μας συμφερόντων και να έχουμε αποτελέσματα που θα υπηρετούν τις ανάγκες μας, θα ανακουφίζουν τη ζωή μας, θα μας βοηθάνε τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο. Γι' αυτό λοιπόν συνάδελφοι, ο αγώνας για απεμπλοκή τώρα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να δυναμώσει πάλι και αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εργάτες, εμάς τους εργάτες να κουμαντάρουμε τη ζωή μας, πρέπει να συνδεθεί με τον αγώνα που κάνουμε για καλύτερο μεροκάματο, για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, για στήριξη του λαϊκού εισοδήματος από το τεράστιο κύμα ακρίβειας που έχουμε και αντιμετωπίζουμε καθημερινά, να έχουμε κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Ο αγώνας αυτός πρέπει να συνδεθεί, να μην μας κλέβουν τον ιδρώτα της δουλειάς μας, να μην κολλάμε ένσημα, κουρελό, χαρτό και όποτε λάκι, να μπορούμε να έχουμε θέρμανση για την οικογένειά μας, ηλεκτρικό ρεύμα, να μπορούμε επιτέλους να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να γεμίζουμε το καλάθι με τα προϊόντα που έχει ανάγκη η οικογένειά μας και όχι να διαγράφουμε από τη λίστα τι δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Να έχουμε πρόσβαση στη σύνταξη. Έχουμε δικαίωμα, συνάδελφοι, με τη δουλειά μας να μπορούμε να βγούμε στη σύνταξη. Και αυτοί φέρνουν όλους τους νόμους συνέχεια που μας βάζουν μεγαλύτερα εμπόδια και κουτσουρεύουν τις συντάξεις. Έχουμε δικαίωμα και στη σύνταξη και στην υγεία και στην πρόνοια, την περίθαλψη που σήμερα ορθώνονται περισσότεροι περιορισμοί με το κατά πώς βολεύει την κερδοφορία των λίγων. Όλα αυτά συνδέονται με τη ζωή μας και μας βάζουν μπροστά σε αυξημένα καθήκοντα να δράσουμε. Και έχουμε πείρα σήμερα και καταλαβαίνουμε ότι οι λύσεις που έχουμε ανάγκη δεν θα έρθουν από τον ουρανό. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη ζωή μας στις κυβερνήσεις που στηρίζουν μέχρι και κεραίας τα συμφέροντα των λίγων, που έχουν κάνει όλη αυτή τη βρωμοδουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα με τους αντεργατικούς νόμους, που ορκίζονται επίσης στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι καλά γνωρίζουμε τι σημαίνει. Έχουμε γνωρίσει πολλούς αποδάφτους, και τους σημερινούς και τους προηγούμενους και τους παραπροηγούμενους. Μας παρουσιάζονται όλοι για μεσίες, όλοι για σωτήρες, αλλά τη δουλειά τους
την κάνουν όπως θέλει και όπως απαιτεί το κεφάλαιο. Γι' αυτό λοιπόν βασιζόμαστε στις δικές μας πλάτες, στον αγώνα μας, που θα το κλιμακώσουμε, συνάδελφοι. Επόμενος σταθμός είναι η μεγάλη απεργία στις 6 του Απρίλη, πανελλαδική, πανεργατική, και στη συνέχεια η απεργία της Πρωτομαγιάς και έπεται και συνέχεια, γιατί στόχος μας είναι να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον κλάδο, με αυξήσεις στα μεροκάματα. Και εκτιμάμε ότι σήμερα υπάρχουν και οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις για να γίνει πραγματικότητα αυτό. Σήμερα που φαίνεται μια ανάκαμψη στις κατασκευές, αυτές οι δυνατότητες είναι υπαρκτές να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση με τον αγώνα μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, συνάδελφοι, τι εικόνα έρχεται από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στα μεγάλα εργοτάξια, από τη μια άκρη ως την άλλη, που οι εργοδότες έχουν ξεβολευτεί τώρα και βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία. Απ' τη μια μεριά τους λείπουν εργατικά χέρια, απ' την άλλη μεριά φοβούνται να τα βάλουν με το οργανωμένο ταξικό οικοδομικό κίνημα, και τους στοιχίζει πάρα πολύ η απεργία που κάνουμε σήμερα, αλλά και όσα προγραμματίζουμε για το επόμενο διάστημα. Αυτό, συνάδελφοι, είναι πολύ μεγάλη αβάντα για μας, για να πιέσουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε εμείς οι εργαζόμενοι να δουλεύουμε με τους όρους που είχε επιβάλει η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία στα χρόνια της κρίσης, με το μεροκάμα το κουτσουρεμένο, το ένσημο συνεχώς κουτσουρεμένο. Και θυμηθείτε τι μας έλεγαν για τα ένσημά μας πριν την κρίση, ότι δεν μας τα κολλάνε όλα γιατί είναι ακριβά. Και τι αντιμετωπίζουμε σήμερα? Πάλι σήμερα λοιπόν τα ένσημά μας δεν μας τα κολλάνε και έχουν βγει στην επιφάνεια άλλες δικαιολογίες. Δηλαδή κάθε φορά το κλέψιμο πάει σύννεφο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μας έλεγαν κάντε υπομονή, θα ξεπεριστεί η κρίση, και τώρα βλέπουμε ανάκαμψη και πάλι τα ίδια έχουμε. Η ζωή μας δεν βελτιώνεται. Και με κρίση και μνημόνια, χωρίς κρίση, με ανάπτυξη, είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντα αυτοί κάτι βρίσκουν για να μας βάλουν το χαλκά στο λαιμό, να μας κάνουν να μειώσουμε τις απαιτήσεις μας, να μας σταματήσουν, να μειώσουν τα μεροκάματα, να μας έχουν εκεί στη δουλειά ήλωτες, χωρίς δικαιώματα. Η κυβέρνηση, για παράδειγμα, σκεφτείτε το εξής, το ρόλο που παίζει η εκάστοτε κυβέρνηση και η σημερινή. Εμείς ζητάμε καλυτέρευση στα μεροκάματα και ακόμα όλοι σφυρίζουν αδιάφορα παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει. Όλοι επικαλούνται την ακρίβεια. Η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι υπάρχει ακρίβεια λόγω χάρη στα υλικά, αλλά όλοι, και η κυβέρνηση και οι εργοδότες, την ακρίβεια την έχουν μόνο για λογαριασμό τους, όχι για μας τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν η κυβέρνηση έδωσε 10% πάνω αναπροσαρμογή στους εργοδότες για τα έργα που κατασκευάζουν τα δημόσια, γιατί λέει κάνουνε από την ακρίβεια των υλικών και των πρώτων υλών. Αλλά για μας τους μεροκαματιάριδες, για τους μικρούς επαγγελματίες στην οικοδομή, ακόμα και για τους φατουρατζίδες, δεν τρέχει τίποτα και δεν δίνει τίποτα, με αποτέλεσμα για μια ακόμα φορά να βρισκόμαστε και με αυτή την εξέλιξη μπροστά σε νέες δυσκολίες. Όμως ούτε τρομοκρατούμαστε, ούτε τα παρατάμε, δεν κάνουμε πίσω από το δικαίωμά μας να μπορούμε να ζήσουμε με το μεροκάματό μας, να έχουμε την ασφάλισή μας, να έχουμε το ένσημό μας, να μπορούμε να βγούμε στη σύνταξη. Δεν τρομοκρατούμαστε από τους νόμους που ψηφίζουν, που θέλουν να μας δέσουν κυροπόδαρα για να μην αγωνιζόμαστε και να γίνεται αυτό που λέει ο Χατζηδάκης, να δουλεύουμε και να πληρωνόμαστε αέρα κοπανιστό, απλήρωτη δουλειά. Ό,τι του λένε τα αφεντικά, αυτός το κάνει νόμο. Αλλά δεν πρόκειται αυτό να περάσει, ειδικά σε έναν κλάδο όπως εδώ, στις κατασκευές, στην οικοδομή.
θα αντιδράσουμε και δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Γιατί, συνάδελφοι, γιατί έχουμε μεγάλα όπλα. Τα όπλα είναι τα ίδια τα χέρια μας και η δουλειά μας και είναι και ο αγώνας που δίνουμε. Γιατί χωρίς εμάς, ας το ξέρουνε καταρχήν οι εργοδότες του κλάδου, χωρίς εμάς και με μεροκάματα που παραμένουν εκεί που παραμένουν εδώ και 13 χρόνια χωρίς να έχουν αυξηθεί, ας κάνουν ό,τι όνειρα θέλουν. Δεν πρόκειται να γίνουν τα έργα που σχεδιάζονται. Γιατί εμείς θα είμαστε συνέχεια στο δρόμο του αγώνα και πρέπει να το αντιληφθούν καλά οι εργοδότες του κλάδου και η κυβέρνηση. 13 χρόνια τώρα χωρίς σύμβαση, καλά βολευτήκαν, καλά τη βγάλαν, αξιοποίησαν όλες τις αδυναμίες που υπήρχαν και τις δυσκολίες που έβαζε αντικειμενικά η κατάσταση και η μεγάλη ανεργία, αλλά τώρα να το ξέρουν και το λέμε πολύ καθαρά. Τώρα θα ξεβολευτούν και πρέπει να δεχτούν, να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας και εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια να περιμένουμε πότε θα μας λυπηθούν, πότε θα μας έχουν ανάγκη, που μας έχουν μεγάλη ανάγκη τώρα, για να μας δώσουν αξίες στα μεροκάματα και να ξέρουν ότι εμείς, ο κλάδος μας, είναι ένας περήφανος κλάδος, είμαστε εργάτες, έχουμε μάθει να μην ζητιανεύουμε, αλλά να διεκδικούμε και να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Και έχουμε εμπιστοσύνη στον αγώνα μας και θα έχουμε και αποτελέσματα, συνάδελφοι, που θέλουμε. Και με υπομονή χτίζουμε τις προϋποθέσεις για να βρεθούμε σε καλύτερη κατάσταση. Για να περάσουμε από την άμυνα που βρισκόμαστε στην αντεπίθεση. Και να κλείσουμε με αυτό. Στέλνουμε λοιπόν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ας ανοίξουν καλά τα αυτιά τους να το ακούσουν. Με εμάς δεν θα τα βγάλουν εύκολα πέρα. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και εδώ θα ξανάμαστε και αύριο για να κάνουμε την τελική σούμα. Και η τελική σούμα θα έχει καλά αποτελέσματα, συνάδελφοι, που θα βάζουν βάσεις και για σήμερα και για αύριο να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα, έχουμε ήδη ειδοποιήσει τους εργοδότες του κλάδου για να κάνουμε εκ νέου συνάντηση για το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μας έχουν απαντήσει ότι θα είναι στα γραφεία τους. Οπότε, η πορεία μας πίσω από το πανό της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου, με τα συνθήματά μας που θα τα φωνάζουμε δυνατά και πειθαρχημένα, θα κατευθυνθεί με τη γνωστή διαδρομή από την Ακαδημίας, Ιπποκράτους, Πανεπιστημίου, Χαριλάου, Τρικούπη, για να πούμε μέσα εκεί που έχουν τη φωλιά τους οι εργοδότες, να τους τα πούμε και να τους πιέσουμε. Πιστέψτε με, συνάδελφοι, είναι η εκτίμηση της Ομοσπονδίας, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μπορούμε να τους πιέσουμε. Το παραδέχονται και αυτοί. Και θα τους πιέσουμε εμείς ό,τι δυνατότητες υπάρχουν, θα τις αξιοποιήσουμε μέχρι κεραίας. Δύναμη λοιπόν, πίστη, αντοχή και θα έχουμε αποτελέσματα. Να είστε καλά.